Το θέμα για το οποίο καλυστήκατε είναι γνωστό πολύ, είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, πρόκειται για το οικόπεδο του, το ιστορικό οικόπεδο του Ίωνα Δραγούμη, και γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ να υπάρξουν διευκρινήσεις και εξηγήσεις για την εξέλιξη που έχει πάρει μέχρι σήμερα, ας πούμε, σήμερα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις εξελίξεις που έχει πάρει. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινότητα Λουγατσικού, και μάλιστα κάνοντας μια γρήγορη αναδρομή, έχω να πω ότι στις 31 Δεκάτου 2016, πριν δηλαδή περίπου ένα χρόνο, έλαβα μια επιστολή με θέμα ιστορικό του οικοπαίδου Δραγούμη, η οποία δεν ξέρω αν είναι σκόπο να τη διαβάσω για να μην τρώμε τον χρόνο, η οποία συνυπογράφεται και από άλλους 91 κατοίκους του Βουγατσικού. Για όποιον θέλει, μπορεί να την πατήρει έτσι. Είναι τα ονόματα, 91 συνυπογράφοντες μαζί με τις προσωπικές τους υπογραφές από δίπλα. Λοιπόν, οι επιστολές δεν είναι τόσο καθαρές και οι υπογράφοντες τις επιστολές έχουν υπογράψει και στο Γενικό Έγγραφο. Μετά την παραλαβή του συγκεκριμένου εγγράφου και με διαλογική συζήτηση εδώ με το Τοπικό Συμβούλιο για την κρισιμότητα του θέματος, θα σας πω γιατί για την κρισιμότητα του θέματος, έκρινα σκόπιμο να αποστείλω στους άμεσα εμπλεκόμενους με το Βουγατσικό, συλλόγους αλλά και φυσικά πρόσωπα, την ακόλουθη επιστολή. Θέμα ιστορικό οικόπεδο Δραγούμη. Αυτό έγινε αρκετά μετά, έγινε 20 Δευτέρου του 2017, δηλαδή 4 μήνες μετά. Το διάστημα αυτό και με την κυρία Τσαδίλα, η οποία ήταν η μηχανικός του πρώην Δήμου Ιώνα Δραγούμη και σήμερα είναι αυτή η οποία κρατά σε επικοινωνία όλο το ιστορικό αρχείο με το Δήμο, αλλά και με πάρα πολλούς συντοπίτες εδώ από το Βουγατσικό, αρκετούς βλέπω και εδώ σήμερα, έστειλα την ακόλουθη επιστολή αναφορικά με το αίτημα της συντοπίτησάς σας, το οποίο και σας επισυνάχω, για την αποκατάσταση του οικοπαίδου της οικογένειας Δραγούμη και την ανακήρυξή του ως εθνικό ιστορικό μνημείο. Παρακαλώ να μας εκθέσετε εγγράφως τις απόψεις σας εντός 10 ημερών το αργότερο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη σημαντική συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια. Οι αποδέκτες ήταν ο πρόεδρος και το τοπικό συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Βουγατσικού, πρόεδρος συλλόγου ΑΠΕΣ Ομόνια Βουγατσικού, πρόεδρος συλλόγου γυναικών Βουγατσιώτησα, πρόεδρος συλλόγου Βουγατσιωτών Θεσσαλονίκης και ο Μάρκος Δραγούμης, που είναι ο απόγονος της οικογένειας Δραγούμη. Βέβαια, εδώ αξίζει να σημειωθεί πριν να μπούμε στα περαιτέρω της διαδικασίας ότι ο λόγος για τον οποίο, επειδή έχω ακούσει διάφορα μέχρι σήμερα, ότι και πώς νομιμοποιείται ο Δήμος και ποιος είναι ο Δήμος που μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το τι ήταν ο Ίωνας Δραγούμης και γενικότερα η οικογένεια Δραγούμη, όχι μόνο για μας σήμερα ως απογόνους του Δήμου, αλλά και γενικότερα για την Ελλάδα, πόσο μάλλον
για όλους εσάς που κατάγεστε το Βουλατσικό, νομίζω ότι κατελάχιστον είναι αυτό που μας βάζει στην ηθική υποχρέωση και την ιστορικότητα να κάνουμε τα μέγιστα και όχι τα ελάχιστα. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν όσοι προσπαθούν και χρησιμοποιούν και κοινοποιούν προς τα έξω ότι καλά θα κάνει ο Δήμος να μην ασχοληθεί, θα πρέπει αμή τι άλλο να σοβαρευτούν και να ασχοληθούν λίγο πιο σοβαρά ή με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό το διάστημα του ενός χρόνου έγιναν πάρα πολλές επικοινωνίες και πάρα πολλές συζητήσεις. Το τελευταίο διάστημα με κυρίαρχο θέμα που μάλιστα ενεπλάκησαν και πολεοδομίες και εισαγγελίες και αστυνομίες και τα λοιπά, όταν το επίμαχο σε εισαγωγικά οικόπεδο οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες πήγαν να το φράξουν. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, παρότι υπάρχουν πάρα πολλά πλέον στοιχεία, όχι μόνο ιστορικά αλλά και νομιμοποιητικά. Αυτά είναι θέματα των νομικών που ασχολούνται με αυτά. Εγώ δεν είμαι νομικός. Εγώ, όπως προείπα, έχω την ηθική υποχρέωση και την εκπροσώπηση αυτού του Δήμου απέναντι σε αυτή την οικογένεια και στον Ιωάννη Αυραγούμη για την διατήρηση της ιστορικότητας και της μνήμης. Και ένα δείγμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι και η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετονομασία της κεντρικής εδώ πλατείας του Βουγατσικού ως πλατεία Ιωάννη Αυραγούμη, μια και που δεν υπήρχε ούτε καμία οδός, ούτε τίποτε στο ιστορικό Βουγατσικό, αλλά και σε ολόκληρο το Δήμο, παρότι υπήρχε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και πλατείες και οδοί στο όνομα του Ιωάννη Αυραγούμη. Για τη διαδικασία, επειδή φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είτε λόγω ιστορικών γεγονότων τα οποία έχουν ακούσει από δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβιώσει, είτε οι ίδιοι με μικρότερη ηλικία θα μπορούσαν να καταθέσουν και να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, ξαναλέω για το διαδικαστικό, θα ήθελα λίγο να τηρήσουμε μία διαδικασία, να γίνει ένας κατάλογος με αυτούς που θα θέλουν να μιλήσουν και να καταθέσουν το τι έχουν να μας πούν. Βέβαια εδώ να πω ότι όλη αυτή η συνομιλία καταγράφεται και για λόγους νομιμότητας πρέπει να το πούμε, γιατί αποτελεί, άλλωστε κρατούνται και πρακτικά, γιατί αποτελεί τμήμα της διαδικασίας όπως προβλέπεται με τον Καλλικράτη και η λαϊκή συνέλευση στην τοπική κοινότητα με το συγκεκριμένο θέμα. Εύη, θα ήθελες να κάνεις μια γρήγορη ιστορική αναδρομή, να ακούσουμε πρώτα τους παρευρισκόμενους. Η Εύη Μάτα είναι δικηγόρος που έχει φορτιστεί με το θέμα αυτό, με ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άγγους Οριστικού.